Κυρία Βαγενά, εσείς έχετε εκφράσει μια θέση η οποία είναι σαφής. Το ερώτημα εδώ είναι αν υπό το φως των νέων αποκαλύψεων και των νέων ρεπορτάζ πρέπει να επανέλθει με κάποιο τρόπο και η πολιτική συζήτηση πέρα από τη δικαιοσύνη που κάνει τη δουλειά της. Κυρία Γιάμαλη, η γνώμη μου είναι ότι κουβεντιάζουμε για περσινά ξινά σταφύλια. Την ώρα που σφαγιάζεται ένας λαός δίπλα μας, την ώρα που η χώρα μας είναι σφήνα ανάμεσα σε δύο πολέμους, έναν ιμπεριαλιστικό στην Ουκρανία και έναν που δυναμώνει τώρα στη Μέση Ανατολή, αυτή η κουβέντα είναι εντελώς αποπροσανατολιστική, γιατί μιλάμε για πολέμους στους οποίους εμπλέκεται η χώρα μας με την ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη των άλλων κομμάτων του ευρωνατοϊκού τόξου, και οι οποίοι μπορούν να κατακάψουν και ήδη οικονομικά και είναι το λαό μας, αλλά μπορούν να τον κατακάψουν και στην κυριολεξία όπως και τους άλλους λαούς της περιοχής. Θα πάμε και εκεί. Ειδικά για αυτό το ζήτημα. Ο κόσμος το έχει βούκινο ότι υπάρχει ένα ολόκληρο νομοθετικό πλαίσιο που, στο οποίο έχει βάλει την πλάτη της και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν μια σειρά μηχανισμοί οι οποίοι πια καταγράφουν, υποκλέπτουν, επεμβαίνουν παντού και όλους. Και μιλάω και για το δικό μας το κόμμα, το οποίο είναι αντικείμενο τέτοιας παρακολούθησης και έχει παραδεχθεί, το έχουν παραδεχτεί και τα άλλα κόμματα στη Βουλή. Έτσι. Και άκρη δεν έχει βρεθεί και δεν θα βρεθεί ποτέ τέτοια άκρη. Γιατί ζούμε σε ένα σύστημα καπιταλιστικό, η εξουσία βρίσκεται στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου, το οποίο παίρνει τα μέτρα του απέναντι σε κάθε δύναμη που παλεύει για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Πάντως, κύριε Βαγενά, ναι, πράγματι, εδώ, παίρνει τα μέτρα του το μεγάλο κεφάλαιο, ακόμα, αλλά υπάρχουν και κανόνες και εντός καπιταλισμού. Η έδρα της κατασκοπίας της Ευρωπαϊκής, της σχολής κατασκόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα. Έτσι. Εδώ γίνεται το έλα να δεις και με τους μηχανισμούς και με τις υπηρεσίες και με τις εταιρείες που ανακατεύονται και αλλιεύουν όλες αυτές τις πληροφορίες που τους χρειάζονται και όλοι παρακολουθούνται. Δεν υπάρχει κανένας που να μην ξεφύγει. Είναι όλος ο κόσμος το γνωρίζει. Δεν είναι από εκεί και πέρα. Άρα λέει ότι είναι συστημικό το πρόβλημα και δεν θα επιληθεί. Νομίζω ότι δρά αυτή τη στιγμή από προσανατολιστικά μπροστά, μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα που είναι της εμπλοκής της Ελλάδας σε δύο μεγάλους πολέμους. Ένα σύντομο σχόλιο για το ζήτημα των ελευθέρων επαγγελματιών. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους φόρους. Με τους φόρους φτιάχνονται σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι, όταν ένα σύστημα είναι δίκαιο. Εδώ είναι δίκαιη αυτή η επιλογή της κυβέρνησης να φορολογήσει με τεκμαρτό εισόδημα τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κυρία Γιάμαλη, σε μια βαθιά ταξική κοινωνία όπως είναι η δικιά μας, η φορολογική δικαιοσύνη είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν μπορεί να υπάρξει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί την πεπατημένη των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή φορτώνει χαράτσια στα χαμηλότερα στρώματα, στους πολλούς, και αφήνει στο απειρόβλητο τα αμύθιτα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Και επειδή ακούστηκα και κάποια νούμερα νωρίτερα, θα δώσω κι εγώ κάποια νούμερα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 58 φοροελαφρύνσεις στους εφοπλιστές. Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, 10.000 μεγάλες επιχειρήσεις, το 0,2% των αφημί, που χρωστούν 85 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θεωρούνται μη εισπράξιμα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωράει σε μια καινούρια φοροεπιδρομή. Και αυτά που ακούστηκαν για τα πρόστιμα που μπήκαν κτλ., αυτά στην πραγματικότητα είναι μπουρμπουάρ μπροστά στα τεράστια κέρδη που έχουν αυτές οι εταιρείες. Και η κατεύθυνση είναι να ξεζουμίσουν τα χαμηλότερα στρώματα. Και αυτό δεν πρέπει να περάσει. Και οι αυτοαπασχαλούμενοι πρέπει να αγωνιστούν μαζί με τους εργαζόμενους για την ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Πάμε τώρα και στο Παλαιστινιακό, κύριε Βαγενά, γιατί ο κύριος Νετανιάχου σήμερα ανακοίνωσε πως έχει περικυκλωθεί ουσιαστικά η πόλη της Γάζας και ξεκινάει ο πόλεμος, το πιο σκληρό σφυροκόπημα. Και επειδή είστε η μόνη, το μόνο κόμμα το οποίο εκφράζεται έτσι τόσο ξεκάθαρα και τόσο σαφώς υπέρ των ετοιμάτων του Παλαιστινιακού λαού, θέλω να σας ρωτήσω, νιώθετε μοναξιά? Δεν νιώθουμε καθόλου μοναξιά. Είμαστε περήφανοι που είμαστε για άλλη μια φορά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είμαστε με το δίκαιο των λαών.
βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή διαπράτεται ένα έγκλημα σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης, μια γενοκτονία στην πραγματικότητα, και είναι φανερός όταν γίνονται βομβαρδισμοί, μαζικοί βομβαρδισμοί, όταν ρίχνονται βόμβες απαγορευμένες με φωσφόρου μέσα σε κατοικήσιμες περιοχές, μέσα σε αστικά κέντρα, όταν χτυπούν νοσοκομεία, εκκλησίες, σχολεία. Όταν για να σκοτώσουν, λέει, έναν έπρεπε να σκοτώσουν άλλους 500 αθώους ανθρώπους. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι αυτό που λέμε μια κουβέντα γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού. Και η κατεύθυνση είναι... Ναι, αλλά σας λένε ότι δεν καταδικάζεται τη Χαμάς. Θα σας πω και για τη Χαμάς. Η κατεύθυνση είναι να εκτοπίσουν τους Παλαιστινίους, 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους από τη Γάζα, να τους στείλουν στην έρημο. Νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ισραηλοί θα καταλάβουν όλα τα παλαιστινιακά εδάφη και θα ακολουθήσει μετά και στη Δυτική Όχθη, για να ελέγξουν ολόκληρη την Παλαιστίνη με τα όπλα, με τη δίψα, με την πείνα, και να εξοντώσουν έναν λαό για να πάρουν στο χέρι αυτές τις εκτάσεις. Να τον εξοντώσουν, όχι να τον μετακινήσουν, ρωτώ, γιατί είναι λεπτές οι διαχωριστικές γραμμές. Ναι, να τον εξοντώσουν σε πρώτη φάση. Ήδη υπάρχουν 6-7 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να φύγουν από την Παλαιστίνη. Έτσι, για να γλιτώσουν. Εδώ και 70 χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Δεν ξεκίνησε στις 7 του Οκτώβρη. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή για μια προσπάθεια του Ισραήλ, που είναι ένα κράτος apartheid, το οποίο έχει διάφορες κατηγορίες δικαιωμάτων στους πολίτες του, ανάλογα αν είναι Εβραίοι, αν είναι Άραβες, αν είναι Παλαιστίνοι, αν ζουν στη Δυτική Όχθη, αν ζουν στη Γάζα κτλ. Κτλ. Άρα τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, κύριε Βαγιανά? Ναι, η κυβέρνηση, η δικιά μας, έχει τεράστιες ευθύνες, με τη στήριξη βέβαια και των άλλων κομμάτων της έχει αυτές τις ευθύνες, γιατί έχει εμπλέξει τη χώρα μας, έχει στείλει φρεγάτες, στηρίζει ο κράτος αυτό δολοφόνο, με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, με τη στήριξη που παρέχει, την πολιτική, την οικονομική και τη στρατιωτική, και είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να ξεφύγει αύριο. Ήδη αύριο λήγει το τελεσίγραφο τη Χεσμπολά, έτσι. Ναι. Ήδη είδαμε ότι η Εμένη μπαίνει στον πόλεμο. Κανείς δεν ξέρει τι άλλες εξελίξεις θα ακολουθήσουν, γιατί συγκρούνται μεγάλα συμφέροντα στην περιοχή, και των αστικών τάξεων, των περιφερειακών εκεί δυνάμεων, αλλά και των μεγάλων δυνάμεων, που και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας και της Ρωσίας. Έτσι, παίζεται ένα γεωπολιτικό σκάκι πάνω στις πλάτες του Παλαιστινιακού λαού, που όμως έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τη δική του πατρίδα στα σύνορα του 67, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την επιστροφή όλων των προσφύγων με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, την απελευθέρωση των χιλιάδων πολιτικών κρατουμένων. Πρέπει να δυναμώσει, και ολοκληρώνω, και πρέπει να δυναμώσει το κίνημα που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, στην Ασία, υπέρ του Παλαιστινιακού λαού, για να σταματήσει αυτή η σφαγή ενός ολόκληρου λαού και να μπορέσει αυτός πραγματικά να γίνει νοικοκύρης, να βρει μια πατρίδα και να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του.